Να βρεθεί λύση στο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα που απασχολεί την οδό Βάσου, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι παρκάρουν με φόβο τα οχήματά τους, καθώς το βράδυ οι λεγόμενοι μαχητές του δρόμου συμπεριφέρονται στον παράδρομο σαν να είναι οδός ταχείας κυκλοφορίας. Μάλιστα το βράδυ της Τρίτης, τροχαίο ατύχημα ξεσήκωσε τους κατοίκους της περιοχής. Ο κύριος Μιχάλης μας μιλά για όλα όσα συνέβησαν. Άκουσα ένα μπαμ γερό. Και με φωνάζει να πάσα Μιχάλη τρέχα. Βγαίνει έξω, αλλά τα μάξι είχε φύγει κιόλα αυτό που με τράκαρε. Και είπαν είναι ένα αυτό, Land Rover, κόκκινο. Αλλά τρέχει με πολύ φορά. Δηλαδή βάρεσε πάνω από ό,τι μου είπαν, εγώ δεν το είδα. Και πιο πάνω χτύπησε και άλλα μάξια. Αυτά. Πήρα τηλέφωνο το 100, την τροχιά. Και μου λέει, δεν χρειάζεται να φύγουμε εμείς, να μην σταμάτησε αυτό ο ίδιος, λέει εδώ. Έλα πάνω και πήγα πάνω και έδωσα κατάθεση. Τι έγινε, τα συμβάν. Εγώ αυτό που έχω γίνει είναι αυτό το δικό μου. Τώρα πιο πάνω, άμα γίνουν και άλλα αργότερα, πιο παλιά, δεν ξέρω. Εδώ το σημείο εδώ πέρα, ναι. Έρχονται μεγάλες νταλίκες. Ναι. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει καλή σήμανση. Και γυρνάνε εδώ και το πρωί ήρθε ένα με βιτιοφόρο και έκανε πίσω πάλι. Γύρισε, δεν ξέρω αν έχει καλή σήμανση κάτω στο Σταυρό, στη Σταύρωση. Πάντα και το καλοκαίρι πούλμαν με τουρίστες, έρχονται εδώ πέρα και γυρνάνε πίσω. Πολύ κινητικό έχει. Ναι, συνέχεια πού θα έρχονται, πού θα πάνε. Έχει επιβαρύνει αυτό την περιοχή. Σίγουρα, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να κοιμηθεί. Έχουμε μια σπασμένη εδώ αποχέτευση που συνέχεια βαράει. Δεν μπορεί να κοιμηθούν κιόλας. Ναι. Το βράδυ. Να λοιπόν. Σας δείξω φωτογραφίες από το δικό μας αυτοκίνητο, ολοκένουργιο αμάξι, 2.000 ευρώ ζημιά. Από πού να τα ζητήσουμε? Από πού? Αν στήσετε την κάμερα και δείτε πώς τρέχουν όταν εισέρχονται στην οδό Βάσου, θα καταλάβετε. Στήστε την κάμερα 10 λεπτά. Έτσι όπως μπήκε και αυτός και έπεσε πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο και το κατέστρεψε. Μάλιστα. Χτύπησε και το δικό σας αμάξι. Το δικό μας ευτυχώς δεν το χτύπησε. Το δικό μας το χτύπησαν πριν 2 μήνες. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος που πέρασε έτρεχε τόσο δυνατά, αν υπήρχε κάποιο παιδί, κάποιος άνθρωπος, θα τον είχε σκοτώσει. Μάλιστα. Βγήκε όλη η γειτονιά στα μπαλκόνια. Και δεν τον έχουν βρει ακόμη, έτσι. Πήραμε τηλέφωνο, είπαμε τις πινακίδες, τις μισές προλάβαμε να δούμε. Mm-hmm. Τώρα τι είχε μέσα αυτό, ήταν πιωμένος, είχε λαθρομετανάστες. Δεν ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να λυθεί. 2 χρόνια. Δηλαδή εγώ να προσπαθώ να περάσω απέναντι. Να βάλω το παιδί μου στο αμάξι για να το πάω σχολείο, δεν μπορώ. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Και για ποιο λόγο να το ζω εγώ αυτό? Δεν βρίσκω τον λόγο. Ας βάλεις αμαράκια. Κάτι να κάνεις σαν δήμαρχος. Το λέμε συνέχεια. Τίποτα. 2 χρόνια το τίποτα. Μόνο χτυπημένα αμάξια. Τότε όταν θα χτυπηθεί άνθρωπος. Οι ζωές μας που κινδυνεύουν. Η ζωή μας κάθε μέρα, κάθε λεπτό εδώ πέρα. Μέχρι τώρα περνούσανε, ερχότανε 2 όροφα λεωφορεία να περάσουν. Φορτηγά. Από εδώ πέρα μέσα. Πέρυσι το Πάσχα πήρε προς τα πάνω στην ανηφόρα, πήγε να περάσει ένα 2όροφο λεωφορείο βουλγάρικο και πήρε, έσερνε μέχρι την Αγία Βαρβάρα ένα Πόρσε Καγιέν από πίσω και δεν το κατάλαβε ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα και πόσα άλλα καθημερινά. Εδώ πέρα κάτω συνέχεια κάνανε αναστροφή. Υπήρχε αστυνόμευση μέχρι ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μέχρι 1,5 μήνα μετά τους πήρανε. Δεν είναι κατάσταση αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάθε τόσο γίνονται ατυχήματα. Σήμερα αυτό. Πριν 2 μήνες τη κοπέλα στο αυτοκίνητο περνούσαν από εκεί λίγο πιο πάνω στη στροφή τη δικιά μας. Το ίδιο πρόβλημα υπήρξε. Τα τελευταία 2 χρόνια τα αυτοκίνητά μας έχουν τα περισσότερα χτυπηθεί. Και όλα είναι καταγεγραμμένα. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως, έχουμε κάνει παράπονα, αδιαφορία πλήρη. Θέλει να σκοτωθεί κάποιο παιδάκι ή κάποιος πεζός. Μόνο τότε θα κάνουν κάτι. Το πιστεύω. Σήμερα αυτός που πέρασε, αν υπήρχε πεζός εδώ, θα τον είχε σκοτώσει. Και η γειτονιά εδώ έχει κυρίως ηλικιωμένους. Άντε εγώ θα πεταχτώ με το παιδί. Τη γιαγιά πάει και ο παππούς.
Ενδιαφέρον μηδέν. Τίποτα. Και στο κάτω-κάτω είναι ένας παράδρομος. Δεν είναι κεντρικός δρόμος. Αλλά από ό,τι κατάλαβα χρησιμοποιείται ως κεντρικός. Τον κάνανε ανακαστικά λόγω της γέφυρας. Δεν αναλογίζονται. Παίζει ρόλο και το κομμάτι της γέφυρας. Μα εννοείται, μα από τότε. Η γέφυρα είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν αναλογίζονται ότι μία πάροδο, μία οδός την κάνανε κανονικό δρόμο, κεντρικό δρόμο. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Από πάνω τώρα αυτό. Δεν χτύπησε μόνο αυτό. Στην οδό Βάσου, τώρα που είναι τα παρκαρισμένα, έχει χτυπήσει άλλα δύο αυτοκίνητα. Εννοείται πρέπει να βρουν μια λύση, να κάνουν κάτι άμεσα. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή κινδυνεύουν και οι ζωές μας που καθημερινά περνάμε μέσα από εδώ. Εμένα πόσες φορές κοντέψαν από εδώ να με χτυπήσουν αυτοκίνητα. Γιατί έρχονται με φόρα, που θα πρέπει ακόμα και οι ίδιοι τους, αυτοί που οδηγούν, οι ίδιοι οι οδηγοί, να σταματήσουν. Αλλά αυτοί επιταχύνουν εδώ πέρα μπροστά. Και το Σαββατοκύριακο, όλο το καλοκαίρι, έχουμε μονίμως λεωφορεία από άλλες χώρες που φτάνουν μέχρι εδώ, δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει σήμανση που να τους σταματάει στο τεχνικό λύκειο. Φτάνουν μέχρι εδώ, εδώ γίνεται ένα κομφούζιο, αναγκάζονται να κάνουν αναστροφή εδώ και να φύγουν πίσω για να βγουν στην Εγνατία. Δεν υπάρχει καμία σήμανση. Δηλαδή, όταν εδώ πέρα λεωφορεία από το Κτέλ Αλεξανδρούπολης φτάνουν μέχρι εδώ πολλές φορές και γελάμε που τους βλέπουμε. Λέω, δύο χρόνια έχει που έπεσε η γέφυρα και ακόμα τα λεωφορεία από άλλα Κτέλ φτάνουν μέχρι εδώ. Εντάξει. Είναι θέμα δημοτικής αστυνομίας, είναι θέμα Δήμου, είναι θέμα τροχιάς. Πρέπει να λυθεί.